καλώς όρισες στο Ηράκλειο. Είναι σαν δεύτερη πατρίδα σου. Η Κρήτη, το Ηράκλειο, είναι σαν δεύτερο σπίτι για σένα. Καλά σας βρήκα. Ναι, όπως το λες, είναι η δεύτερο σπίτι μου. Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Και Ηράκλειο, που πολύ ξέρετε τόσα χρόνια που έχω περάσει, πόσο με αγαπάει ο κόσμος και πόσο αγαπώ εγώ όλο το νησί. Εσύ σίγουρα έχεις δεθεί και με τον Εργοτέλη πάρα πολύ και θα ήθελες να τον ξαναδείς, δεν τα κατάφερε φέτος, θα ήθελες να τον ξαναδείς στη Super League να παίζει. Ναι, εννοείται. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ. Όπως το λες, έχω δεθεί πάρα πολύ με τον Εργοτέλη, είναι ομάδα της καρδιά μου. Αλλά πάνω από αυτό κατάλαβα όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο ότι όλο το νησί, όλη την Ελλάδα μου έχει ένα μεγάλο σεβασμό και αυτό είναι κάτι που κρατάω, που νιώσω πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό είμαι τώρα εδώ και πάντα θα είμαι κοντά στην Κρήτη, την Ελλάδα, γιατί την αγαπάω όχι μόνο εγώ και όλη την οικογένεια μου. Πάντως αυτές τις μέρες βλέπεις και Euro όσο προλαβαίνεις. Να δούμε την Ελλάδα εκεί, που για μένα είναι μια πολύ καλή ομάδα που έπρεπε να είναι, για διάφορους λόγους δεν είναι, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά βρίσκεται του δρόμο για να είναι στα επόμενα μεγαλύτερα τουρνουά. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα στο Euro? Λόγω του γιο μου αρέσει η Γαλλία και εντάξει. Δεν το πάω κόντρα, είναι καλή παίχτε. Εντάξει, είναι Γαλλία λόγω του Paris Saint-Germain. Στηρίξη. Οπότε κάνουμε φόρτσα εκεί στη Γαλλία. Το Copa America θα το πάρει η Αμερική ή η Αργεντινή φέτος? Μακάρι. Έτσι λέμε, έτσι περιμένουμε τόσα χρόνια. Όπως πάντα, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε το Messi που όλοι περιμένουμε από αυτόν. Πάλι δεν συγκινήσαμε καλά στην Αργεντινή λόγω κορονοϊό. Μακάρι να μπορεί να πάρουν την Copa America για τη χαρά του όλου του κόσμου. Η χώρα πάντως δεν έχει ξεχάσει τον Diego Maradona. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες, αλλά νομίζω ότι ακόμα και κάθε μέρα γίνονται συζητήσεις. Όλοι μιλάνε για τον Diego που έφυγε έτσι άσχημα από τη ζωή. Ναι, είναι κάτι απίστευτο. Εμείς, προσωπικά εγώ, το έχουμε σαν Θεός. Για μας δεν έχει φύγει. Δεν μπορεί να καταλάβουμε ότι έχει φύγει. Πήρε τηλέφωνο ο πατέρα μου, επειδή ξέρει τόσο πόσο αγαπάω τον Μαραδόνα. Στην πρώτη φάση δεν το κατάλαβα, σαν να μην έγινε τίποτα. Αρχίσαμε 2-3 μέρες να καταλάβουμε ότι έχει φύγει ο Diego από τη ζωή μας και το περάσαμε σαν να έχει πεθάνει κάποιο από την οικογένεια μου. Ήταν κάτι που είναι απίστευτο. Δεν μπορούμε να το λέμε με λέξη. Είναι κάτι που από μέσα μας έχει φύγει κάτι από τη ζωή μας. Και κάτι τελευταίο, Diego, γνωρίζουμε ότι αγαπάς τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Ετοιμάζεται κάτι σπουδαίο, ένα κάμπ στο Ηράκλειο, το ποδόσφαιρο και με αργεντίνικα στοιχεία που θα βάλεις σίγουρα μέσα με την παρουσία σου. Πες μας δύο λόγια για αυτήν την ωραία προσπάθεια. Ναι, όπως το λες, αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι είμαι σε ένα κομμάτι που μπορώ να βοηθήσω κάποια παιδιά να φτάσουν εκεί που έφτασα εγώ ή και παραπάνω. Νομίζω ότι πρέπει να τους οδηγήσουμε στο καλό δρόμο. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει μεγάλη δουλειά. Θα ακολουθούμε τα παιδιά που να βλέπουμε τη βελτίωση και όποια παιδιά συμμετέχετε στο ΚΑΜ έχετε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα μεγάλο τουρνουά στην Ισπανία. Αυτό θα είναι 12 με 24 Ιουλίου. Και ο Τιάγκο, γιος σου, πού βρίσκεται, σε ποια ομάδα? Ο Τιάγκο είναι στο Παναθηναϊκό. Την επόμενη εβδομάδα κλείνει τα 15, να του δώσουμε ένα χρόνια πολλά. Και είναι K15. Δεν πρόλαβε να παίξει. Παίξαν ένα παιχνίδι μόνο στη Super League. Μετά κόπηκε λόγω καραντίνα.